Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα στο θέμα. Πριν πάμε να πούμε δύο λέξεις, εμείς σαν δίκαιο αλλά και όλοι οι συνταξιούχοι μιλήσαμε για πολιτική λύση να λυθεί το θέμα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Αυτό που έγινε, που μόνο 400.000 πήγανε στα δικαστήρια, να το πω απλά, δεν ευθύνονται οι συνταξιούχοι. Όταν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης μας έλεγε, και ο κύριος Βρούτσης, να μην κάνουμε αγωγές, δεν έχουν την ευθύνη αυτή. Το λέω αυτό, να σας πω για ποιο λόγο το λέω. Γιατί εχθές στην διαδικασία του δικαστηρίου υπήρχε και από πλευράς δικιά μας, που με τον κύριο Αποστολίδη που έχετε διαβάσει και την εισήγησή του, τι είπαμε, αφού αυτό το μπάχαλο πλέον δεν μπορούμε να το καλύψουμε, το δικαστήριο, και έχει την αρμοδιότητα, δεν ξέρω αν το κάνει όμως, να δώσει μια παράταση ακόμη 8-10 μήνες, ώστε όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν κάνει, δηλαδή το θέμα της παραγραφής, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει κάνει δικαστήριο, αφού η κυβέρνηση δεν θέλει να τα δώσει, να μπορεί να προσφύγει ο κόσμος στο δικαστήριο, όποιος θέλει. Αλλά όχι όμως αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, να μην κάνουμε δικαστήρια. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό εμείς επιμέναμε από την αρχή ότι πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Δεν γίνεται δηλαδή να πάνε να πάρουν 400.000 και το 1.200.000 να μην πάρουν ένα ευρώ. Είναι λάθος. Και δεν γίνεται, κύριε Χατζόπουλε, να μιλάτε μόνο ή να μιλάμε, σαφέστατα και χρειάζεται πολιτική απόφαση, για 11 μόνο μήνες, Ιούνιος 2015, Μάιος 2016, με βάση αυτό που είχε αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας, έτσι. Ναι, σωστό αυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όμως, πρέπει να σας πω ότι αυτοί που έχουν πάει στα δικαστήρια θα πάρουν και το 6% το έτος, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, θα πάρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Άρα, γιατί το καλύτερο από όλα ήταν η πολιτική λύση. Πάμε τώρα στο θέμα του δικαστηρίου. Εμείς από την αρχή, θυμάστε που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είμαστε και πολιτική λύση, αλλά ο δεύτερος πυλώνας δημοκρατίας, που είναι τα δικαστήρια, θυμάστε που το είχαμε κάνει και ανάλυση μαζί σας. Λέμε ότι πρέπει να πάει ο κόσμος σε αγωγές. Να σας πω για ποιο λόγο. Αν είχαν πάει και τα 2,5 εκατομμύρια σε αγωγές, δεν θα ήταν αλλιώς το θέμα σήμερα τη συζήτηση και του ειδικού δικαστηρίου και των πρωτοβαθμίων και, και όλος ο ιστός, να το πω, της δικαιοσύνης. Θα είχε λυθεί. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς συνταξιούχοι, και τώρα και για τον εαυτό μου, καλά, εγώ έχω κάνει αγωγή, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει όλοι μας, όταν λένε τα συνδικάτα, όταν λέει το δίχτυο ότι πρέπει να κάνουμε αγωγές, πρέπει να τις κάνουμε τις αγωγές, για να μπορούμε να πιέζουμε. Άλλο δεν θα είναι μέτρο πίεση σήμερα με τα 2,5 εκατομμύρια και άλλο με τα 400.000. Είναι λογικό αυτό που λέω. Εντάξει. Νομίζω απαντήσατε στην αρχή. Χρειάζεται πολιτική λύση και όχι να τρέχουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και να μετατρέπουν τη χώρα σε ένα πέραντο δικαστήριο. Άλλα με την απόφαση του ενός δικαστηρίου, άλλα με την απόφαση του άλλου δικαστηρίου. Πολιτική απόφαση έπρεπε να υπάρχει και πρέπει να υπάρξει. Τελεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι πολιτική απόφαση. Έπρεπε να υπάρχει. Αν δείτε, αν έχω λίγο χρόνο να πω και δύο λέξεις για την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα από το μεγαλύτερο θέμα, τα μεγαλύτερα θέματα που έχει ο συνταξιούχος. Αφορά 750.000 κόσμος. Θυμάστε ότι το 2023 στείλαμε επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη και στους αρχηγούς των κομμάτων να καταργηθεί και να πάρουμε τα χρήματα για τις κύριες συντάξεις από 1η 8 του 10. Και από τις επικουρικές 1η 8 του 11, γιατί τότε ψηφίσαν τα νομοσχέδια για τις κρατήσεις. Αυτό, όταν είναι 9,5 δις στην Τράπεζα Ελλάδος και τα 9,5 δις δεν μας τα δίνει, όταν οι ίδιοι, προσέξτε, όταν οι ίδιοι από το 10 μέχρι σήμερα μας έχουν πάρει στο σύνολο 145 δις, το έλλειμμα του κράτους διπλασιάστηκε. Τα 145 δις που μας πήραν, πού πήγανε? Πέστε μου, πού πήγανε, ρωτάμε εμείς οι συνταξιούχοι. Πού πήγανε, θα μας πει ένας πολιτικός. Άρα και αυτό το αίτημα που βάζουμε και άμεσα θα το βγάλουμε προς τα έξω μας ποτάκια για να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρέπει να δοθούν τα χρήματα αυτά σε εμάς. Έστω τουλάχιστον τα 9,5 δις. Τα οποία τα 9,5 δις γνωρίζετε που είναι. Είναι στην Τράπεζα Ελλάδος και τα έχουν για το μαξιλαράκι για να λένε ότι έχουν χρήματα. Έχετε καταλάβει, με τα δικά μας λεφτά. Αυτό είναι λάθος πολιτική. Και αυτό το δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές που έρχονται.
Δεν κάνω πολιτική προς Θεού, έτσι μην παραξηγηθώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι αντικειμενικός. Λέω την πραγματικότητα αυτή που υπάρχει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη χθεσινή συνεδρίαση, κύριε Χατζόπουλε, για να το διευκρινίσουμε, γιατί το έχουμε αφήσει αδιευκρινιστό, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες, ουσιαστικά θα βγάλει, θα αποφανθεί ποιος έχει το δίκιο, δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές περικοπές σε δώρα Χριστούγεννα, Πάσχα και άδεια για κύριες συντάξεις μόνο για τους 11 μήνες, ή Άριος Πάγος που έκρινε ότι είναι συνταγματικές οι περικοπές στον ιδιωτικό τομέα για δώρα και επιδόματα, αλλά επί των επικουρικών συντάξεων για λόγους που αφορούσαν, αν θυμάμαι καλά, μέτρα γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. Τι είναι αυτό που περιμένετε από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο? Κοιτάξτε, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, θα σας πω. Εμείς από το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορούμε να την πάρει την πολιτική απόφαση, θα πάει να δικάσει τον νόμο. Εμείς πιστεύουμε ότι, αυτή είναι η γνώμη μου, κιόλας μην κάνω λάθος, ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πει οι αποφάσεις των δικαστηρίων ισχύουν. Όμως, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία... Μισό λεπτό. Βοηθήστε με. Μιλάτε μου αν είναι δυνατόν λίγο πιο δυνατά. Εσείς λοιπόν περιμένετε, προσωπικά το εκτιμάτε αυτό, ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και του Αρίου Πάγου, πρέπει να εφαρμοστούν. Μα είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις. Άρα... Δεν θα πει. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Δεν θα πει στο νομικό κομμάτι το ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι εκτίμηση και εκτίμηση των δικηγόρων. Τώρα τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το προεξηγήσω. Που σημαίνει ότι τα προβλήματα συνεχίζονται. Ίδια που αντιμετωπίζετε σήμερα θα αντιμετωπίζετε και αύριο. Και αν δεν υπάρξει πολιτική απόφαση, τίποτα από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζονται δεν θα τα βρείτε μπροστά σας στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δεν θα λυθούν, να το πούμε απλά. Δεν θα λυθούν το θέμα, θα προχωράει και κάτι άλλο. Αυτό που έγινε, ήδη τα δικαστήρια θα πάνε τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια πίσω να δικάζουν. Γιατί σήμερα αυτά τα δικαστήρια, οι ημερομηνίες που δικάζουμε, πηγαίνουν πίσω και μας λένε ότι περιμένουμε την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Έχετε καταλάβει, πάνε πίσω και οι ημερομηνίες δικάσιμες που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Γεννάτε μεγάλο θέμα με αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό είδατε που επιμένουμε εμείς. Εμείς επιμένουμε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Περίπου το 80% των μελών μας έχουν κάνει προσφυγές, έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι για τα μέλη μας μόνο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δει πολιτικά αυτό το θέμα. Και να καθίσουν τα κόμματα να βρουν μια λύση. Σε πολιτικό κομμάτι. Αλλά την ευθύνη φυσικά την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ίδιος την έχει. Δεν την έχει ένας άλλος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα οποία περιμένουμε, ή καλύτερα αυτά τα οποία δεν περιμένετε, όπως λέτε κύριε Χατζόπουλε, εκτιμώντας το τι είναι αυτό το οποίο τρέχει παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα. Μπορεί να γίνει και κάτι άλλο που έχουμε προτείνει. Ναι. Αφού θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων να μην συζητιώνται. Είναι ένα ειδικό δικαστήριο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν αποφασίσει φυσικά η δικαιοσύνη, που δημιουργείται μια επιτροπή δικαστών που όσοι έχουν κάνει προσφυγή να βγάζουν τις αποφάσεις, ώστε να μην καθυστερούμε, γιατί ξέρετε κάτι άλλο, πάνε πίσω και άλλα δικαστήρια. Δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε, δεν το κατάλαβα. Επιτροπείτε, αυτή την ώρα συγκροτείτε, είπατε επιτροπή. Συγκροτείται επιτροπή από δικαστές, ναι, που παίρνουν το φάκελο του συνταξιούχου, ναι, και αμέσως το βλέπουν, και αν έχουμε συμφωνήσει με την ειδικό δικαστήριο πηγαίνουν και βγάζουν τις αποφάσεις άμεσα. Αυτοί που έχουν κάνει, μιλάμε αυτοί που έχουν κάνει αγωγές, έτσι, ναι, δεν μιλάμε για τους άλλους. Αυτό πώς δεν λειτουργεί τώρα? Λειτουργεί, υπάρχει σε πρώτο βαθμό η διαδικασία που σας λέω.
Μάλιστα. Έχουμε μπερδέψει δυνάμω με τη θάλασσα μεταξύ μας και το έχουμε μπουρδουκλώσει από γύρω-γύρω. Έχουμε, ναι. Δεν αφήνω μομφή, απλά λέω ότι έχουμε μπερδέψει δυνάμω με τη θάλασσα και απλά ταλαιπωρούμε για να κολυσιεργούμε πάνω σε αυτό που λέει δεν θέλουμε να πάρουμε πολιτική απόφαση. Γιατί και εμείς αυτό δεν κάναμε, μάθαμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Ωραία. Κύριε Χατζόπουλε, κρίμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.